Η πραγματικότητα είναι ότι επιβαρύνονται. Και πόσο επίση είναι το θέμα. Επιβαρύνονται και με τη συμμετοχή του, επιβαρύνονται με το ένα ευρώ στα φαρμακεία και ούτω καθεξή. Αρκετά εκατομμύρια το χρόνο φεύγουν από την τσέπη των ασφαλισμένων για φάρμακα τη ασφαλισμένη του περίθαλψη. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους συγκράτησης του προϋπολογισμού και αυτό γιατί δεν βοηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δηλαδή, και αναφέρομαι κυρίως στους γιατρούς οι οποίοι επιμένουν να μην συνταγογραφούν φτηνότερα φάρμακα που είναι τα ποιοτικά ελεγμένα γενώσιμα φάρμακα. Γι' αυτό και η χώρα μας έχει μόνο 20%, 18% συμμετοχή στα γενώσιμα, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός τόρος είναι 60%. Όσο δεν πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους, επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι μας, γιατί όταν οι γιατροί γράφουν πρωτότυπα, η συμμετοχή των ασφαλισμένων είναι μεγαλύτερη. Επομένως, και εμείς με τη σειρά μας, σαν Υπουργείο και σαν ΕΟΠΗ, δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα ανακούφιση τη μεγάλη συμμετοχή, τη όποια υπάρχει συμμετοχή των ασφαλισμένων, που δεν είναι μεγάλη, είναι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, συνθήκες... το... όρο. Αλλά ναι, με, σε συνθήκες... από μέσο ευρωπαϊκό Αλλά είμαστε σε συνθήκε κρίση. πρέπει να δούμε και τι υπόλοιπε παραμέτρου. Βεβαίω. Αυτό ακριβώ είναι και η έγνοια του Υπουργείου για του Έλληνε ασφαλισμένου να μειωθεί η συμμετοχή του. Αλλά για να μειωθεί η συμμετοχή του, πρέπει να πετύχουμε του στόχου. Και για να πετύχουμε του στόχου που σα περιέγραψα, πρέπει να βοηθήσουν και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Ναι, yeah, Ωραία. Το θέμα να, είναι να όμω θα, θα το αφήσετε. Ναι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Θα το αφήσετε εμ, στην κρίση των γιατρών το πώ θα συμπεριφερθούν, ή θα πάρετε κάποιε αποφάσει και θα προβείτε σε κάποιε κινήσει, ώστε όλοι μαζί να συνεργαστείτε για το καλό των ασφαλισμένων αυτή τη χώρα. Έχουμε πάρει μέτρα και θα πάρουμε και άλλα μέτρα μέτρα ελέγχου τη συνταγογράφηση, μέτρα που θα βοηθήσουν και του γιατρούς μας. Πώ θα μπορούσε μας. να ελεγχθεί δηλαδή το τι συνταγογραφεί ένα γιατρό. Ε, η περίφημη απόφαση, η περίφημη υπουργική απόφαση που βάζει μια τάξη, που βάζει πλαφόν στου γιατρούς μα, που δεν του εμποδίζει να συνταγογραφούν και αυτό πρέπει να το πούμε, αλλά είναι ένα πλαφόν που του δίνει την ευχαίρεια να επιλέξουν. Η υπουργική αυτή η απόφαση είναι εξαιρετική, κατά την άποψή μου, γιατί, γιατί δίνει επιλογέ στου γιατρού. Mm -hmm. Δίνει επιλογέ να συνταγογραφήσουν φάρμακα που θα ταιριάζουν στου ασθενεί του, αλλά δεν θα επιβαρύνονται και με μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτή είναι η, αυτό είναι το, το μεγάλο όπλο αυτή τη απόφαση που δικαιώθηκε και από το Συμβούλιο τη Επικρατεία και μπορούν πια οι γιατροί μα να κάνουν αυτέ τι επιλογέ, να πετύχουμε του στόχου μα και να μπορέσουμε σε επόμενη φάση. Να περιορίσουμε τη συμμετοχή των ασφαλισμένων και να ανακουφίσουμε του Έλληνε ασφαλισμένου από τη συμμετοχή αυτή mm -hmm. των φαρμάκων. Πάντω, για να επιστρέψω στα όσα διαβάσαμε τον τελευταίο καιρό, τι τελευταίε ημέρε στο... στον τύπο, όντω αναμένεται ο προπολογισμό και για τη χρονιά που διανύουμε και για την επόμενη να κλείσει περίπου στα 2 δισεκατομμύρια για κάθε έτο ξεχωριστά. Υποχρεωτικά, κυρία Μπουσδούκου. Δεν θα ξεφύγουμε. Ο ΕΟΠΗ δεν θα πληρώσει παραπάνω χρήματα από τα δύο δι. Αυτά που θα φύγουν πάνω από τα Ενώ δύο δι. Είναι πώ στο... Είναι επιστροφή. Στο θα πω. σας πω. πω. Ό,τι φύγει από τον προπολογισμό θα το πάρουμε σαν επιστροφή, θα το πάρουμε σαν επιστροφή από τι φαρμακευτικέ εταιρείε. Επομένω, mm -hmm. ο προπολογισμό του, ΕΟΠΗ θα συγκρατηθεί στα δύο δι. Mm -hmm. Γι' αυτό και καλούμε την κοινότητα την ιατρική να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή εξορθολογισμού τη φαρμακευτική δαπάνη. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα όμω, υπάρχουν αρκετέ ε, καταγγελίε, μαρτυρίε, μηνύματα, λαμβάνουμε καθημερινά για το πόσο επιβαρύνονται και για ένα άλλο λόγο οι ασφαλισμένοι, κύριε Πρόεδρε, για το πόσο επιβαρύνονται για κάποιε εξετάσει τι οποίε πρέπει να κάνουν και δεν μπορεί να του καλύψει. Για χύψη λόγου, είτε λόγω έλλειψη ανάλογου προσωπικού, είτε δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με το α, ευρύτερο δυναμικό που έχει το παιδί, και αναγκάζονται να πάνε σε ιδιωτικά εργαστήρια, βιολογικά κατά κύριο λόγο βιοκλινικέ, μικροβιολογικά, μικροβιολογικά ακριβώ, για να κάνουν τι απαραίτητε εξετάσει, οι οποίε καταρχήν αναγκάζονται και πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, αλλά πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ιδιαίτερα σημαντικέ σημαντικές, σοβαρές ασθένειες, μιλάμε και για ένα αλφα κόστος το οποίο τρέχει, δεν σταματάει, προεξετάζεται ο ασθενής ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ναι, πρέπει να πούμε ότι το παιδί, η νέα προσπάθεια μεγάλη που έγινε, η μεταρρυθμιστική του Υπουργείου Υγείας, είναι σε εξέλιξη. Είναι σε μια φάση που πραγματικά υπάρχουν ελλείψεις, οι οποίες όμως καλύπτονται συνεχώ. Το Υπουργείο Υγείας πήρε την πρωτοβουλία για να ενισχύσει το δυναμικό των παιδί με τους επικουρικούς γιατρούς είναι βέβαια γεγονό γεγονός ότι δεν καλύπτεται το σύνολο των ασφαλισμένων. Αυτό το γνωρίζουμε. Γι' αυτό υπάρχει και ο ΕΟΠΗ, ο οποίος αγοράζει υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα για τους ασφαλισμένους του και οι ασφαλισμένοι με μια συμμετοχή μόλις 15% μπορεί να έχει στον ιδιωτικό τομέα όλες τις εξετάσεις τις οποίες ναι, έχει. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι άνεργος. Ναι, γι' αυτό υπάρχει και το παιδί. Δεν υπάρχει μόνο, ο, ΕΟΠ, δεν υπάρχει μόνο η αγορά του Ιδιωτικού τομέα, υπάρχει και ο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν και τα νοσοκομεία, υπάρχει και το παιδί. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά.